Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην κυρία Ελένη Δήμου. Είστε εθελόντρια και πραγματικά σας ευχαριστούμε για την αλληλεγγύη που επιδείξατε. Από το πρωί σας ακούγαμε να απευθύνετε δραματικές εκκλήσεις και να λέτε πως οι άνθρωποι κινδυνεύουν. Ναι, καλησπέρα σας. Αυτή τη στιγμή επιχειρούμε στην περιοχή του Κοσκινά, όπου απεγκλωβίζουμε με 10 ιδιότητες με βάρκες που έχουν φέρει. Mm-hmm. Με φουσκωτά, με κανό, όπου δεν θέλουν να είναι ασφαλείς και ψηλά παρέχουμε τρόφιμα και νερό. Αλλά έχουμε απεγκλωβίσει μέχρι τώρα από το Κοσκινά περίπου 60 άτομα. Πριν από μία ώρα ήρθαν και οι δυνάμεις πεζοναυτών. Mm-hmm. Και όλοι μαζί κάνουμε ό,τι μπορούμε. Στον Κοσκινά, αλλά, δηλαδή, εκτός από τους εθελοντές, οι δυνάμεις έφτασαν πριν από μία ώρα. Ναι, οι δυνάμεις του στρατού. Μέχρι τώρα ήταν μόνο οι εθελοντές στον Κοσκινά. Ναι. Ναι. Υπάρχει ανησυχία για πολλούς εγκλωβισμένους. Έχουμε δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα, η αλήθεια είναι, από το πρωί. Πηγαίνουμε όπου μας υποδεικνύουν, αποκλωβίζουμε κυρίως παιδιά και ευπαθείς ομάδες μεγάλες ηλικίες από μπαλκόνια, από μπορεί να φανταστεί άνθρωπος, από σκεπές. Και καταλαβαίνω πως είναι μεγάλη αγωνία σας, πως πρέπει τις επόμενες ώρες μέχρι όσο υπάρχει το φως να εντοπιστούν οι άνθρωποι. Μέχρι να πέσει το φως της ημέρας εμείς θα παραμείνουμε εδώ. Προσπαθούμε να κάνουμε μια προσπάθεια να προσεγγίσουμε τη Μαραθέα, όπου υπάρχει ένα μωρό, ένα βρεφάκι περίπου 2 μηνών από ό,τι μας λένε, το οποίο δεν είναι σε καλή κατάσταση. Δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε εμείς με τις βάρκες. Το βρεφάκι δεν είναι σε καλή κατάσταση, αυτή την πληροφορία έχετε? Ναι, ναι, μας είπαν ότι δεν έχει φάει γάλα εδώ και ένα 24 ώρο. Μπορείτε να επαναλάβετε την περιοχή, κυρία Δήμου? Στη Μαραθέα. Υπάρχει λοιπόν η πληροφορία, η αγωνία προφανώς στις οικογένειες, πως είναι ένα πολύ μικρό μωράκι το οποίο χρειάζεται οπωσδήποτε να απεγκλωβιστεί προκειμένου. Στη Μαραθέα πρέπει να απεγκλωβιστούν αρκετά άτομα, αλλά για το βρεφάκι είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε. Ελπίζουμε και εμείς τώρα να μας ακούνε. Στη Μαραθέα λοιπόν υπάρχει ένα βρεφάκι πολύ μικρό και λέτε πως είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Ναι. Δεν έχει πάει, δεν έχει φτάσει δηλαδή η πολιτεία στη Μαραθέα. Δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε κανένας μας από καμία πλευρά. Ναι. Έχουμε τρυπήσει, κάναμε επιχείρηση διάσωσης πριν από μία ώρα. Και το φουσκωτό το ένα χτύπησε πάνω σε κάκελα και μέσα είχαμε 6 ανθρώπους, τους βγάζαμε. Mm-hmm. Εμείς ήμασταν για να βγάλουμε, να κατεβάσουμε τις βάρκες. Φτάνουμε μέχρι το λαιμό. Ναι, το πρωί, κυρία Δήμου, είχατε πει πως είδατε νεκρό στον Παλαμά. Ναι, υπάρχουν νεκροί. Mm-hmm. Όλοι μας έχουμε δει. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε να μην επιβεβαιωθεί. Θα είμαστε συνεχώς σε επικοινωνία μαζί σας και σας ευχαριστούμε πραγματικά για την αλληλεγγύη και για τη βοήθεια που δίνετε στους ανθρώπους αυτούς που δοκιμάζονται.